Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 24 του Οκτώβρη 2024, και είμαστε εδώ. Στην 181η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Είναι η μέρα όπου όλοι μας προετοιμαζόμαστε για να υπενθυμίσουμε μία από τις μεγαλύτερες επετείους του έθνους μας. Την 84η επέτειος από το έπος του 40. Το ιστορικό όχι. Πώς θα υπενθυμίσουμε αυτή τη γιορτή στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας? Από ό,τι γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι καθιερωμένες δύο εκδηλώσεις. Στο κημητήριο των Ελλήνων Πεσόντων στην Κλεισούρα, το πρωί της Δευτέρας 28 του Οκτώβρη και κατά το μεσημεράκι στο κημητήριο των Πεσόντων στους Βουλεράντες της Ανδρόπολης. Η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι γνωρίζω, θα εκπροσωπηθεί με την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού. Άλλες εκδηλώσεις φρονώ και νομίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε και από τους Δήμους μας και βέβαια η οργάνωση της Ομόνοιας στο παράρτημα Αγίων 40 έχει εξαγγείλει ότι αύριο το απόγευμα 25 του Οκτώβρη θα έχει μια εκδήλωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους πάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι θα έχουμε συμμετοχή και φέτος στους Βουλεράτες. Θα έχουμε εκπροσώπους από όλα τα χωριά μας, από όλες τις περιοχές, από όλους τους Δήμους και από την Ελλάδα βέβαια. Σποτάκι παρακαλώ. Και να αρχίσω την ενημέρωση με μια είδηση που μας έρχεται από το μοναστήριο Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο. Εκεί έχουμε κάποια ευρήματα, γίνονται κάποιες εργασίες και άλλαξε μορφή ο εσωτερικός χώρος του μοναστηρίου. Άλλαξε μορφή διότι επανέρχεται στις πρώτες του καταστάσεις και όλα αυτά οφείλονται σε μία μελέτη που είχε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας. Και αυτή η μελέτη, στα πλαίσια και της συνεργασίας που έχει το Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ελευνών της Ελλάδας, και αυτή η μελέτη οφείλεται σε μια συνεργασία, σε ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχει συνάψει το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας με το Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών της Ελλάδας. Αυτή η συνεργασία απέδωσε καρπούς. Και τώρα θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί, οι μελετητές. Όλοι εμείς οι άλλοι απλά ακούμε και έχουμε τις δικές μας απόψεις βέβαια. Οι ειδικοί μίλησαν, οι ειδικοί μιλούν, οι ειδικοί θα συνεχίσουν τις έρευνες και όταν υπάρχει μια συνεργασία και καλή θελήσεως, όλα θα πάνε καλά, όπως πήγανε άλλωστε εδώ, στο μοναστήρι του Μεσοποτάμου. Μέσω της εκπομπής μας σας έχουμε ενημερώσει για το σχέδιο που υπάρχει στα Βρυσερά από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, ούτως ώστε το κτίριο του πρώην 8χρονου σχολείου να γίνει ένα πολυλειτουργικό κέντρο. Έχουμε εμφανίσει ρεπορτάζ και μεταδώσει ρεπορτάζ από δύο τάξεις πρότυπο που έχουν φτιάξει εκεί οι κάτοικοι του χωρίου, το Προεδρείο και ο Νίκος Τσόκας. Τι έκαναν τώρα? Ένας χώρος εκεί έχει μετατραπεί σε μουσείο, εθνογραφικό μουσείο. Πήγα, το είδα,
μου άρεσε πολύ για το λόγο του αληθές και συζήτησα με τον Νίκο τον Τζόκα. Τα λέει όλα η συζήτηση, δεν χρειάζονται και περαιτέρω σχόλια. Παρακαλώ. Λοιπόν, βρίσκομαι σε έναν περίεργο χώρο. Στην ουσία είναι ένα άτυπο, εθνογραφικό, λαογραφικό μουσείο, εδώ, στην καρδιά των Βρυσερών, στο πρώην 8χρονο σχολείο του χωριού. Ο Νίκος ο Τσόγκας το έχει φτιάξει αυτό με μεράκι, αφού συνέντρωσε πολλά αντικείμενα και μας θυμίζει την ιστορία μας, άλλες εποχές, την παράδοσή μας. Το θέμα είναι ποιο ήταν το κίνητρο που ώθησαν τον κύριο Τσόκα για να φτιάξει αυτό. Κύριε Τσόκα, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή. Ακριβώς οι τηλεθεατές θέλουν να ξέρουν ποιο ήταν το κίνητρο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ είχα μεράκι από μικρός να μαζέψω αντικείμενα παλιά. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει. Και ασχολήθηκα πολύ με αυτή την εργασία, ας την πω έτσι, μαζεύοντας πράγματα από μικρός και μετά έβλεπα στο χωριό μου, στο Βλησάρι, στο πατρικό μου, πράγματα που τα πέταζαν εδώ εκεί μόλις χάλασε το σύστημα, έπαιραν καινούρια και τα έβρισκα μέσα στους θάμνους και σε αυτά και άρχισα. Λέω με τον εαυτό μου ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Έβλεπα πολύ τις εκπομπές όταν ήμουν στην Αθήνα, αυτές τις εκπομπές που με τα μουσεία, με τα διάφορα που παρουσίαζαν στα χωριά της Προπαντός της Υπήρου και σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει και εδώ σε εμάς. Μετά άρχισα να μαζέψω στο Κλεισάρι πράγματα. Έχω κάνει εκεί το λαογραφικό μουσείο με 300 περίπου αντικείμενα που έχω μάσει εκεί πέρα. Και μετά πάλεψα εδώ στο να φτιάξω χώρο στα Βεσερά για να κάνω και εδώ. Αυτά όλα εντάσσονται στο πρόγραμμα που έχετε να μετατρέψετε το σχολείο εδώ σε ένα πολυλειτουργικό κέντρο. Τα αντικείμενα αυτά πού τα συλλέξατε, πού τα βρήκατε? Όπου έβρισκα, περισσότερα είναι από την οικογένεια τη δικιά μου, από τα αδέρφια μου, την αδερφή μου και συγγενείδες. Τα έβρεπα και να το πάρω τούτο εδώ, να το... και με ευχαρίστως ως εκεί που θα το πέταζαν ή θα σέπονταν κάπου. Το έπαιρα εγώ τα χαμάς εδώ στο σχολείο με την προοπτική από το 12 ήθελα να μόλις φτιαχτεί το σχολείο, να κάνω αυτές τις αίθουσες όπως έκανα τις δύο τάξεις από πάνω που τις έχουμε δει και είπα τώρα πρέπει να κάνω και το λαογραφικό μουσείο εδώ. Αυτές τις αίθουσες είχαμε δώσει προηγούμενα ρεπορτάζ. Ο στόχος είναι, δηλαδή ο απότερος στόχος, ο τελικός στόχος θα μείνει εδώ σε έχει αυτό το μουσείο. Μάλιστα. Ο χώρος τούτος είναι υπρόχειρος για να είναι καθαρά και ωραία αυτά τα αντικείμενα που έχουμε, αλλά θα γίνει σε μεγαλύτερο χώρο δίπλα από εδώ και εκεί έχουμε και άλλα πράγματα πάρα πολλά για να συγκεντρωθούν για να βαρθούν σε μια τάξη. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο, ούτως ώστε να είναι επισκέψιμο το 8χρονο σχολείο? Η αίθουσα είναι έτοιμη, μόνο θέλει ταβάνι. Το ταβάνι είναι να μην το κάνουμε πλαστικό. Πρέπει να γίνει με ξύλο, το οποίο μας το υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα μας το κάνει. Μόλις το κάνει, εμείς συγκεντρώνουμε τα πράγματα, τα αντικείμενα που έχουμε, τα τοποθετούμε ωραία και θα συνεργαστώ και με έναν άλλο χωριανό μου, ο οποίος ασχολείται και αυτός, ανιψιός μου, ο Κώστας ο Τσάβος. Και θα γίνει ένα ολοκληρωμένο καλό μουσείο, λαογραφικό μουσείο. Εγώ ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Κύριε Σιδρόπολη,
έχουν πλέον για το δικό τους λαϊκό φαρμακείο. Με τα βότανα της φύσης. Τα χρειάζονται για τις ανάγκες της οικογένειας, για διάφορους πόνους που έχουμε εμείς στα σπίτια μας, μικροί, μεγάλοι, τα παιδιά μας. Και οι νοικοκυρές ξέρουν τι κάνουν. Ξέρουν τι κάνουν και τα χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τώρα. Και αυτή όλη η παράδοση, ξέρετε, κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Μία από αυτές είναι και η Βασίλου Κυριακού, η οποία έχει το δικό της λαϊκό φαρμακείο. Πήγα, τη βρήκα και συζήτησα. Θα δούμε πρώτα τη συζήτηση, αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Όπως λένε και οι γιαγιάδες, ο γιατρός είναι παραθεός. Παρακαλώ, να δούμε τι δηλώνει η κυρία Κυριακού στην εκπομπή. Το τι λέγαμε τούτο για τα λαϊκά βότανα. Ο άνθρωπος τα μεταχειρίζει γενιά τη γενιά. Τα λαϊκά βότανα είναι τα κυριότερα φυτά που ο άνθρωπος μεταχειρίζει για την υγεία του. Ο άνθρωπος από τα παλιά του χρόνια μεταχείριζε τα φυτά στην καθημερινή ζωή σαν τροφή. Έτσι μπόρεσε να διακρίνει ότι πολλά φυτά εκτός από τη θρεπτική ουσία είχαν και ιατρική αξία για μερικές αρρώστιες και πληγές. Όπως για παράδειγμα βοηθούσαν να ελαττωθούν οι πόνοι του στομαχιού, πολλά άλλα για τη διακοπή της διάρειας, για την αναιμία, για την αϊπνία και άλλα. Και έτσι από την πρακτική της ζωής μπόρεσε να ξεχωρίσει φυτά με θρεπτικές ουσίες, τα φυτά με γιατρικές ουσίες και τα μεταχειρίζει από γενιά σε γενιά. Και έτσι γεννήθηκε το φαρμακείο της φύσης. Γεννήθηκε η γιατρική που είναι τόσο χρήσιμη όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για τα ζώα. Εκτός από τα βότανα ο άνθρωπος μεταχείριζε και άλλους τρόπους για την υγεία όπως τα ζεστά που έβαζε στα κρύα πόδια, τα βίσαλα που είναι ένα κομμάτι μαυρούκι, ένα κομμάτι τούβλο ή ένα μπουκάλι ζεστό νερό. Τα τύλιγε με μια πετσέτα και τα μεταχείριζαν. Είναι και τα αρωματικά βότανα που τα μεταχειρίζομαι στο φαγητό, όπως η ρίγανη, η δάφνη, το δεντρολίβανο και άλλα. Ο τόπος μας έχει κατάλληλο κλίμα για πολλά βότανα που φυτρώνουν στους κάμπους, στις ράχες, στα βουνά. Τα κυριότερα από αυτά είναι το τσάι του βουνού, το χαμασφάκι, το μουρίζι, η καρπή της αγριοτριανταφυλιάς, το μπλήρι ή η λίπα, το χαμόμηλο, το ανθόβουζο, η βατσουνιά με τον καρπό της και τα φύλλα της. Το τσάι είναι πολύχρονο και δεν πρέπει να το ξεριζώνουμε. Και το κράτος έχει δώσει μεγάλη αξία στα λαϊκά βότανα. Έχει ανοίξει το Ινστιτούτο της Λαϊκής Ιατρικής στα Τύρανα που εκτιμάει τη λαϊκή γνώση. Το τσάι του βουνού το βράζομαι, το πίνομαι για κρυολογήματα, για βήχα, για το συνάχι. Το χαμόμηλο το δίνομαι στα μικρά παιδιά που το βράζομαι όταν έχουν πονόκυλο. Ησυχάζει το νευρικό σύστημα, το μεταχειρίζομαι και στις πληγές. Ο καρπός της αγριοτριανταφυλιάς μεταχειρίζεται για την αναιμία, για τη διάρεια. Η βατσουνιά, τα φύλλα της τα βράζομαι και τα πίνομαι για το λαιμό. Ο καρπός κάνει χρήση για το κρύο και τη δυσκυλιότητα. Έχουμε το πολυτρίχη του βουνού. Βοηθάει να βγάλεις τις πέτρες από τα νεφρά. Όταν σε τσιμπάει μελίσι, να βάλεις γάλα από σικιά, είναι ενάντια στην αλλεργία. Με δύο λόγια θα το πω, της φύσης φαρμακείο. Είναι ο κοινός μας σύμβουλος, που μας βοηθάει τη γιατριά χωρίς νοσοκομείο. Μεσάνυχτα της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτης, είχαμε ένα συμβάν στη Δερβιτσάνη. Μια φωτιά, μια πυρκαγιά, έκαψε ολοσιερός την οικία του Γρηγόρη Τσούρη. Παρέβηκε η πυροσβεστική της Δρόπολης, του Αργυροκάστρου,
ευτυχώς εμπόδισαν ώστε η φωτιά, η πυρκαγιά να επεκταθεί και στα γειτονικά σπίτια. Αυτό το απέτρεψαν, δεν σώθηκε όμως το σπίτι. Τα αίτια, οι έρευνες συνεχίζονται, κάνουν τη δουλειά τους, δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα επίσημο τουλάχιστον που να έχουμε ενημερωθεί εμείς. Όμως πολλοί κάτοικοι της Ζερβιτσάνης καταγγέλουν τηλεφωνικά στην εκπομπή μας ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε πολύ ανεβοκατέβασμα της τάσης του ρεύματος. Είχαμε και διακοπές ρεύματος για το λόγο του αληθές, κυρίως τις νυχτερινές ώρες στην Κατοδρόπολη. Είναι χρέος των αρμοδίων αρχών να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση και να δουν από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Και οι υπόλοιπες αρχές, μηδενός εξαιρεμένου, να οργανωθούν και να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια. Διότι οι κόποι μιας ζωής πήγαν χαμένοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ξεσπιτωθείς. Πάμε τώρα σε εκλογές του Μέγκα. Είχαμε βέβαια κάποιες εξελίξεις τελευταία στιγμή και στους υποψηφίους για το χρήσμα του Προέδρου προστέθηκε και ο γιατρός ο Λευτέρης ο Νίκας. Λοιπόν, Στέφανος ο Μωραΐτης, ο Δήσος ο Λούτσης, ενδεχομένως ο κύριος Ρωμαίος Τσάκουλης και ο Λευτέρης ο Νίκας, ο γιατρός ο οποίος κατέθεσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Μέγκα. Τι γίνεται τώρα? Εγώ περιμένω όλες αυτές τις μέρες το επίσημο ανακοινωθέν στην επίσημη σελίδα του κόμματος για τους υποψηφίους, τόσο για το πρόεδρο του Μέγκα, όσο για το Εθνικό Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Και επίσης προσκαλώ την Επιτροπή Εκλογών του κόμματος, ούτως ώστε να συζητήσουμε, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, να δώσουμε από αυτή την εκπομπή βήμα σε όλους τους υποψηφίους, μηδενός εξαιρουμένου. Το έχω χρέος, το έχει χρέος η εκπομπή. Αυτή η Επιτροπή να μιλήσουμε με τους υποψηφίους και να φτιάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Διότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά τουλάχιστον μένουν τρεις εκπομπές. Να δώσουμε βήμα στους τρεις, τέσσερις υποψηφίους, όσοι είτε. Εάν αυτή δεν το πράξει, τότε θα ασχοληθώ μόνο με τους υποψηφίους. Αν και ήδη δύο υποψήφοι έχουν μιλήσει μαζί μου και ζητούν βήμα. Ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Λούτσης. Θα δούμε. Εγώ περιμένω και αναμένω μία επίσημη απάντηση. Η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Εστίας Ρόπολης, η κυρία Όλγα Παπά-Παγούνα, απέστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή στον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι ξέρετε ότι το γήπεδο του ΟΑΚΑ στην Ελλάδα, το γήπεδο του μπάσκετ, άλλαξε όψη τώρα πλέον. Και οι παλιές καρέκλες αντικαταστάθηκαν με καινούριες πράσινες καρέκλες. Ένα μέρος από τις παλιές καρέκλες ήρθαν εδώ στη Δρόπολη με τη μέριμνα του Συλλόγου Εστία Δρόπολης. 1010 καρέκλες. Και όπως δηλώνει η κυρία Παπά, αυτές οι καρέκλες θα αξιοποιηθούν για τα γήπεδα που έχουμε στη Δρόπολη και στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την εκπομπή στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Πόθη και καημή. Αυτό είναι το 14ο βιβλίο του δάσκαλού μας, του Δημήτρη του Παπά. Τα πρώτα 13 βιβλία τα έχει αφιερώσει σε πολλούς. Το 14ο, όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του, είναι αφιερωμένο στους αείμνηστους γονείς του. Και όπως ο ίδιος μου δήλωσε, το 15ο θα το αφιερώσει στην ιστορία της μέσης παιδαγωγικής σχολής. Εκεί όπου ο ίδιος ήταν δάσκαλος, εκεί που όλοι μας εμείς ήμασταν κάποτε μαθητές, ένα φυτώριο των δασκάλων για το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, που σήμερα είναι απλά γλωσσικό λύκειο. Και γι' αυτό δεν έχουμε δασκάλους σήμερα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, να το ξέρετε. Αναμένουμε. Καταρχήν, δάσκαλε αγαπητέ, αξιοσέβαστε, καλό τάξιδο το 14ο βιβλίο σας. Να είσαστε καλά και να σας δίνει ο Θεός δύναμη και έμπνευση. Στην Αυλώνα τίμησαν τον αείμνηστο ποδοσφαιριστή της Ρόπολης, του Αργυροκάστρου, της Ζερβιτσάνης, τον Λευτέρη τον Μήλο. Ένας ποδοσφαιριστής
που έχει φορέσει και τα χρώματα της Εθνικής Αλβανίας, διατέλεσε και έλαμψε στο Αγυρόκαστρο, στην Παρτιζάνη, στη Λάρισα, στον Ηρακλή και στην Εθνική Αλβανίας. Μια εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Αυλονίσοι. Οι Αυλονίσοι τίμησαν το δικό μας το παιδί. Με μια ομάδα παλέμαχων από την Αυλώνα, μια ομάδα παλέμαχων από τα αστέρια του αλβανικού ποδοσφαίρου στην Αλβανία και παλέμαχοι που ήρθαν από Ελλάδα, πρώην συμπαίκτες του Λευτέρη μας. Αστέρια του αλβανικού ποδοσφαίρου ήταν εκεί. Πελιάτ Μούστα, Λιάμε, Ντεμολάρη, Κούστα, Τάχο, Γιοντένταϊ και βέβαια ο Βασίλης ο Ρούτσης. Όλα αυτά τα αστέρια βρέθηκαν εκείνη την ημέρα εκεί για να τιμήσουν τον Λευτέρη. Παρευρέθηκε βέβαια και ο Περιφερειάρχης Αυλώνας ο κύριος Χριστάκης Κίτσος και ο αδερφός του Λευτέρη, ο κύριος Νικόλας Μήλος, ο οποίος εξέδωσε και μια ευχαριστήρια επιστολή στο διαδίκτυο. Τους ευχαριστούμε και εμείς που τίμησαν ένα παιδί από τη Δρόπολη. Όπως και θα πρέπει και όλοι να συλλογιστούμε ότι εμείς εδώ, στη Δρόπολη, στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει για τους δικούς μας τους ανθρώπους. Για όλους, μηδενός εξαιρωμένου, και για όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Αυτή ήταν και η ενημέρωση για σήμερα. Την προηγούμενη Δευτέρα, 21 του Οκτώβρη, βρέθηκα με το συνεργείο μας στον Αϊνικόλα Ανοδρόπολης. Αρχικά, δείτε πλάνα και εικόνες από αυτό το όμορφο χωριό, τα οποία θα τα συνοδεύσουμε με δύο τραγούδια της δεκαετίας του 80 από το Αδέρφια Βέρδη. Το Βαγγέλη και τον Κώστα Βέρδη. Με Μάραν Ανταξένα και Άσπρο Τριαντάφυλλο. Απολαύστε τα πλάνα, ακούστε τα τραγούδια. Παρακαλώ. Thank you.
και τα ξαραβώνα. Από μικρό βάτο βγαίνει μεγάλος λαγός, έλεγαν οι παλιοί. Αυτό συμβαίνει, πιστεύω, και με το χωριό του Αγίου Νικολάου. Τον Άι Νικόλα μας στην Ανδρόπολη. Ένα χωριό μικρό, αλλά με μεγάλη ιστορία. Πήγα εκεί, ήφερα γύρω το χωριό και συνομίλησα με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιώργο Κολλιό, ο οποίος μας τα λέει όλα για την υποδομή, για την ιστορία, για τα προβλήματα που έχει το χωριό, καθώς και για τις προοπτικές που ενδεχομένως να έχει ο Άγιος Νικόλας. Βρισκόμαστε σήμερα στο μικρότερο χωριό της Ανδρόπολης, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία. Με ένα ένδοξο παρελθόν, θα έλεγα παρόν, ενώ αμφισβητείτε το μέλλον. Γιατί αμφισβητείτε? Για όλα αυτά θα έχω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιώργο Κολλιό. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες και καλώς σας βρήκαμε στο χωριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας, κύριε Τάκη. Και θα κάνω το δυνατό να σας πω μερικά πράγματα τα οποία το χωριό μας τα έχει, και προβλήματα του χωριού και το παρελθόν του χωριού μας. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή εν έτη 2024 εδώ στον Άγιο Νικόλα? Πόσο δύσκολη η ζωή για τους χωριανούς δεν είναι, γιατί υπάρχει περίπτωση εδώ στο χωριό να καλωσδούν οι χωριανοί μας, οι ανικολίτες. Δεν έχουν προβλήματα μεγάλα τα οποία εξών από μερικά προβλήματα τα οποία είναι καθημερινά. Ένας νέος ο οποίος θα φτιάξει μια νέα οικογένεια με τα παιδιά του μπορεί να ζήσει άνετα? Δεν μπορεί άνετα να ζήσει μόνο αν παρθεί με προβλήματα γεωργικά στο χωριό. Με άλλα προβλήματα δεν μπορεί να ζήσει να κάνει τίποτα άλλο στο χωριό μας. Το εγκάνω αυτή την ερώτηση διότι θα ήθελα να ξεκαθαριστούν και οι τηλεθεατές και τα παιδιά του Ανικόλα, τα οποία είναι στη ξενιτιά, να ξέρουν ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο νομίζουν για να ζήσουν εδώ στη γενέτειρά τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα. Αυτή τη στιγμή το χωριό σας τι ελλείψεις έχει όσον αφορά την υποδομή? Το χωριό μας σαν ελλείψεις, δεν υπάρχουν τόσες μεγάλες ελλείψεις στο χωριό το δικό μας. Εμάς υπάρχει μονάχα, εμείς το χωριό μας από το 1970 είχαμε νερό στο χωριό καθώς. Όλο ένα. Είχαμε νερό και από τη λίμνη και από τότε και που ήρθε και από την Πέπελη στο χωριό. Επειδή το χωριό ήταν μικρό και δεν είχε προβλήματα με το. Μιλάμε για πόσιμο νερό. Για πόσιμο νερό, ναι. Μετά προβλήματα δημιουργήθηκαν μετά στο χωριό, το δικό μας και σήμερα που είμαστε στο χωριό, τα προβλήματα τσίρια δημιουργήθηκαν είναι. Οι γραμμές του χωριού είναι από το 1980, οι οποίες είναι παλές. Εσωτερικό δίκτυο, έτσι. Εσωτερικό δίκτυο είναι παλές. Με όλες τις προσπάθειες που έκανα μόνο μου σαν πρόεδρος τώρα πήγα και πήρα από τον Δήμαρχο του Καλπακίου μερικές σωλήνες, τις οποίες θα πάρω και άλλες,
για να κάνουμε το δίκτυο. Από το 1900, από το καιρό που ήταν πρόεδρος, ο Κότσο Κώστας δεν είχε ρηχτεί στο χωριό μας ένα φράγκο στο χωριό μας. Με το δρόμο βλέπω εκτός το μέρος που είναι το ποτάμι, ασφαλτοστρωμένος. Το δρόμο του χωριού έβαλε χρήματα και το χωριό, αλλά το έχουμε και χάρτα του Κότσου Σωτήρη, ο οποίος έβαλε και τα μηχανήματα, έβαλε και, τον έστρωσε το δρόμο του χωριού. Είναι κανένα 1,5 χιλιόμετρο ακόμα, θα προσπαθήσουμε και αυτό μα σήμερα, μα αύριο, το ερχόμενο να το κάνουμε και αυτό, είναι ο δρόμος να βγει στο δρόμο της Καχαβιάς. Το δρόμο της Καχαβιάς, τον άλλο. Τον εθνικό δρόμο. Ο κύριος Σωτήρης είναι συγχωριανός σας, έτσι. Ναι. Είναι παιδί του χωριού. Άλλα προβλήματα υγειονομικά έχει εδώ το κέντρο υγείας. Αν και τα Βρυσερά είναι πολύ κοντά. Εμείς έχουμε κέντρο υγείας. Όχι, δεν έχουμε κέντρο υγείας. Έχουμε γραφείο, μέρος που κάνουμε το κέντρο υγείας, το οποίο ήταν πρώτα. Εγώ προσπαθώ να τα ανοίξω, λόγω το οποίο είναι, βρίσκεται εκεί μπροστά. Ναι. Εκεί που βγήκε μπροστά μας. Το κέντρο υγείας να ανοίξει αυτό ξανά. Μια φορά την εβδομάδα, επειδή η νοσοκόμα είναι από την Καχαβιά, να έρχεται μια φορά την εβδομάδα να μετράει τις πιέσεις, να μετράει κάτι τύρις, να κάνει μια ένεση. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει. Η νοσοκόμα είναι από την Καχαβιά. Ναι. Για ώρα ανάγκης μπορείτε να την παίρνετε τηλέφωνο, έρχεται, είναι πρόθυμη η κυρία, έτσι. Συχνά, πολύ ωραία. Και τώρα. Αυτό έχει σημασία. Έρχεται συχνά. Διότι τα προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και τα μεσάνυχτα και τις πρωινές ώρες. Και εφόσον η κοπέλα είναι εδώ πολύ κοντά, δίπλα από το χωριό σας στην Καχαβιά, έχετε την εξυπηρέτηση. Φωτιασμό, οι κάτοικοι που είναι εδώ στο χωριό, από πού παίρνουν? Φωτιασμό, οι χωριανοί μας παίρνουν από τα Βρυσερά. Για καλή τύχη, έχουμε και τον έμπορα που είναι στα Βρυσερά, τον Βασίλη Βαρέση. Ναι, κύριε Βασίλη. Βοηθάει και στο χωριό, όταν είναι που δεν μπορεί εκεί, που είναι. Τον παίρνουν τηλέφωνο και τους αφαίνει με τα μάξη κατευθείαν στο χωριό. Πόσους κατοίκους έχει τώρα ο Νικόλας? Γύρω σε 20. Έχει τα 20 άτομα. 20 άτομα. Και εγγεγραμμένοι πιστεύω θα είναι πάνω από 100. Εγγεγραμμένοι είναι άνω από 120. Άνω από 120. Άνω από 120. Το χωριό το 1985 είχε 156 άτομα και 35 σπίτια. Το 85. Το 85. Κύριε Πρόεδρε, το χωριό σας πάντα το έχετε σαν κάφημα, διότι μαζί ήμασταν φίλοι παλιοί και είμαστε βέβαια. Το θεωρείς από τα πιο αρχαία χωριά εδώ το τόπο μας. Πού το βασίζεται αυτό? Τώρα θα σου πω, εγώ έκανα μια προσπάθεια και πήρα ένα ιστορικό του χωριού πριν 30 χρόνια από τον Παπούλη, από τον Μπουλεράτη, τον κύριο Ζάρο, πώς το λέω. Τον ύμνησο τον Παπαζάρο, ναι. Τον ύμνησο τον Παπαζάρο. Πήγα με κάποιον από το Οδύνο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας και βρήκα για το χωριό που πότε είναι και ποιοι ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν στο χωριό. Αυτό το ιστορικό του Παπαζάρου βρίσκεται ακόμα σήμερα εδώ, το έχει στο χωριό, αλλά όχι, το είχε πάρει ο αδερφός μου και το έχει στην Αμερική. Του το ζήτησε να το φέρει τώρα το καλοκαίρι, να έρθει για δεύτερη φορά. Βάσισε την εκκλησία που είναι ο Αγίος Νικόλας κάτω, είναι το 1616, έχει πλάκα. Η εκκλησία. Η εκκλησία έχει πλάκα απ' έξω που γράφει το 1616. Το χωριό δεν ήταν εδώ, το χωριό ήταν δύο. Το Βενέτη ήταν πέρα από το σπίτι του Ηλία Γιώργη, το οποίο εκεί είχε μια βρύση. Εκείνη η βρύση είχε σωλήνες κεραμικές. Παλές κεραμικές σωλήνες. Και το άλλο ήταν στις Πεδικούλες πέρα, που ήταν εκεί, ήταν κτίρια, ήταν δύο βοσκοί που έχουν έρθει, δύο παιδιά νέα, όπως λέγονταν τότε. Τώρα λέγεται ότι έχουν έρθει από το Τσαμαντά, λέγεται έχουν έρθει από το Τσαράντος, πίσω από τον Βούρκο, αλλά δύο παιδιά νέα με το όνομα Ζήκας και Βενέτης. Κάποιοι έχουν το επώνυμο. Επώνυμο. Αυτό το αποδεικνύει και η ράχη που λέει, τη ράχη του Ζήκα και η ράχη του Βενέτη. Πολύ ωραία. Εκτός αυτού, ένα από τα στοιχεία για τα οποία είσαστε περήφανοι για το χωριό σας, λέτε ότι
ο πρώτος βουλευτής της Ανδρόπολης στο Αλβανικό Κοινοβούλιο ήταν από το χωριό σας. Κύριε Τάγιο, θα σου πω, στο χωριό μας είχε βάλει πολύ άξιους ανθρώπους. Ο πρώτος βουλευτής της Ελληνικής Μειονότητας, ο οποίος είχε πάρει μέρος για το συνέδριο του Περιπετειού το 24 Μάη το 1944, είναι ο Μιχάλη Γιώργης. Ο πρώτος βουλευτής που έγινε αυτός στο χωριό ήταν, είχε τελειώσει σχολείο στο Βελά και στο χωριό την περίοδο του 40 με 44 ήταν αγροφύλακας και μπήκε στο κίνημα αμέσως αυτός και ήταν πολιτικός, διαφωτιστής εδώ στην Ανδρόπολη, ο Μιχάλης Γιώργης. Ο άλλος είναι ο Παντέλη Βαρέσης. Ο Παντέλη Βαρέσης ήταν χωριανός δικών, ώσπου έφταγε και υφυπουργός άμυνας, ο Παντέλη Βαρέσης. Ο Παντέλη Βαρέσης δεν ήταν βουλευτής. Δεν ήταν βουλευτής. Αλλά έφτασε υφυπουργός άμυνας. Υφυπουργός άμυνας ο Παντέλη Βαρέσης, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δούλευε, ήρθε με την πείνα τη μεγάλη. Ναι, το 47. Το 49. Πιο αργότερα. Πιο γρήγορα. Την πρώτη του 40 από ό,τι ήταν τότε. Πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο ναι. έρθε και μπήκε αμέσως ο Παντέλη Βαρέσης στο κίνημα. Έφταγε να γίνει από Παρτιζάνο, έφταγε να γίνει και στρατηγός ο Παντέλη Βαρέσης. Δικάστηκε από τον Εμβερχόντια 25 χρόνια φυλακή και έκαμε 22 χρόνια και πέθανε στον Πολυντούξιο, τον Τυράννο. Άλλες προσωπικότητες που έχει αναδείξει εδώ ο Νικόλας, και τέχνης, ο πολιτισμός, λογογραφία. Ναι. Από το χωριό μας είναι η Ανθούλα Τονούση, η τραγουδίστρια που είναι στην Ελλάδα. Γνωστή τραγουδίστρια. Γνωστή τραγουδίστρια η Ανθούλα Τονούση. Από το χωριό μας είναι ο Φώτο Κολλός, το παιδί του Στεφοκολλίου που ήταν βολεμπολίστας. Που έπαιζε βόλες στην Αυλώνα. Τα Τύρανα, στο Παρτιζάνι, στο Δύναμο. Και ύστερα πάει στην Αυλώνα, ο οποίος έγινε και προπονητής και γενικός προπονητής των νέων της Αλβανίας, ο Φώτο Κολλός. Μπράβο. Αυτό το μπέρδεμα με το χωριό σας, τι γίνεται, διότι αν θα ψάξει εδώ τα επίσημα έγγραφα, λέει χωριό Τρίτα, στα αλβανικά. Καλά, εντάξει, είναι δεδομένο, επί κομμουνισμού, δικτατορία, άλλαξαν το όνομα του χωριού, είχε την επωνυμία του Αγίου Νικολάου. Τι γίνεται, πέρασαν 35 χρόνια, γιατί δεν το αλλάζετε. Θα σου το πω, κύριε Τάκη, και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Το χωριό είχε το όνομα Νικόλας. Το 1967 που ήρθαν τα φώτα, γύρισαν το όνομα του χωριού Τρίτα. Το 1991, μετά την, ζητήσαμε το χωριό να αλλάξει. Πήρε απόφαση η Βουλή της Αλβανίας, το ζητήσαμε μέσα στη Βουλή της Αλβανίας, το χωριό να άλλαξε το όνομα. Αλλά τα χαρτιά δεν έχουν έρθει εδώ. Πρέπει να βρίσκονται στο αρχείο της Βουλής της Αλβανίας ότι άλλαξε το χωριό και είναι με το όνομα Άι Νικόλας. Οπότε χρειάζεται λίγο ενδιαφέρον. Χρειάζεται ενδιαφέρον από όλους μας. Από όλους τους φορείς, ούτως ώστε γιατί... Και το χωριό να γυρίσει το όνομά του όπως ήταν. Εδώ οι κάτοικοι με τι ασχολούνταν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πιστεύω αυτοί οι 20 που μείνατε θα είστε μεγάλη ηλικία. Με τίποτε. Όλα τα χρόνια. Πιο πριν με τι ασχολούνταν ο κόσμος εδώ. Γενικά με καπνό, στάρι, καλαμπόκι. Τον γάμπο. Και φρουτοκαλλιέργεια. Φρουτοκαλλιέργεια. Και φρουτοκαλλιέργεια. Εδώ το χωριό έχει πολλά φρούτα. Την οτροφία. Και οτροφία αυτά που είχε το κάθε χωριά τη μόνο του εδώ. Εδώ. Έχετε πολλά φρούτα. Πολύ. Το χωριό. Το χωριό έχει πάρα πολλά. Από όλα τα είδη τα φρούτα. Εδώ υπάρχουν στον Νικόλα, εδώ ελές, υπάρχουν πορτοκαλές, λεμονιές, ουρμές, καρύδιες, στα φύλλα πολλά. Τα παιδιά τα ξενιτεμένα που είναι στην Ελλάδα ή τα νέα τα παιδάκια, τα οποία είναι κατάγονται από το χωριό σας, πόσο συνεδεμένα είναι με τη γενέτειρα. Τα παιδιά έρχονται κάθε χρόνο, δηλαδή, μόνο που είμαστε λίγοι, έρχονται τα παιδιά, ενδιαφέρονται. Και ο γιος που είναι και πρόεδρος της αδερφότητας, οργάνωσε γιατί είναι εδώ στο χωριό πριν 3-4 χρόνια και οργάνωσε γιατί χορό του χωριού, γιορτή του χωριού εδώ, τον Αύγουστο μήνα.
το οποίο... Τα τελετουργικά, τα θρησκευτικά, εσείς τα κάνετε στον Άγιο Αθανάσιο εδώ, ε? Άγιο Αθανάσιο. Ενώ το Άγιο Νικόλαος είναι στο κημητήριο. Είναι κάτω, να. Το οποίο το κημητήριο ήταν εκεί και το φέραμε πιο πάνω εμείς το κημητήριο. Α, το φέρατε πιο πάνω. Εκεί τα βγάλαμε όλα από εκεί, λόγω υγρασία, τα φέραμε πιο πάνω το... Αυτά τα δημόσια κτίρια που έχετε εδώ και μου είπες να το, και για το κέντρο υγείας και τα γραφεία σας, γιατί δεν κάνετε ένα μικρό μουσείο, τουλάχιστον για το καλοκαίρι που να έρχονται τα παιδάκια να μάθουν λίγο την ιστορία του χωριού τους, να βλέπουν, να διαβάσουν ή και ακόμα επισκέπτες, διότι το χωριό σας, εφόσον έχει φρούτα και όλη αυτή η θέα που έχει, θα μπορεί να είναι και ένας τουριστικός προορισμός. Σκέφτομαι, κύριε Τάχη, να ανοίξω μια... το χωριό, επειδή έχω πολύ υλικό, φωτογραφίες. Από το 1936 έχω φωτογραφίες. Έχω και πιο παλιότερες ακόμα έχω. Σκέφτομαι εδώ στο χωριό να ανοίξω ένα, να κάνω, αν μπορέσω εφέτο να το κάνω, να ανοίξω μια έκθεση φωτογραφίας του χωριού. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το σκέπτημα. Έχω τόσες φωτογραφίες πολλές του χωριού και από μικρά παιδιά και από το 36 έχω. Και του χωριού έχει από... και από άλλα χωριά έχω που ήταν η χωριά μας. Με τα γειτονικά χωριά πώς τα πάτε εδώ, Κακαβιά, Βρυσερά. Με την Κακαβιά είμαστε σαν χωριό αγαπημένοι, πάνω με και έρχομαι σε γιορτές. Αδέρφια. Ναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με τους Κακαβίτες. Αυτό έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία. Τι θα λέγατε να το κλείσουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα νέα τα παιδιά από τον Ανικόλα, ούτως ώστε να αγαπάνε περισσότερο το χωριό σας και να προσφέρουν και κάτι παραπάνω. Έχω να σας πω, Τάκη, ότι το παιδί, μερικά παιδιά αποφάσισαν εδώ στο χωριό να κάνουν τη βρύση του χωριού. Το χωριό έχει υπήρχε μια βρύση παλιά, πιο πάνω. Αποφάσισε ο γιος ο δικός, ο γιος του Λάγιου Βαρέση, ο γιος του Κότσο Βαρέση, να βάλουν τα λεφτά και να κάνουν μια βρύση η οποία. Εγώ ενδιαφέρθηκα για τα αυτή, γιατί η βρύση θα γίνει. Ενδιαφέρθηκα, πήγα να πάρω την πέτρα στο Γολιτάβο και ο οποίος μου είπε θα μου τη δώσει να την κάνω αυτή τη βρύση στο χωριό. Το άλλο πρόβλημα είναι, το δικό μας είναι, όπως σας είπαμε, οι γραμμές του νερού. Οι γραμμές του νερού είναι όλες σπασμένες. Ναι. Όλες σπασμένες. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή δύναμη. Και εύχομαι αυτό το χωριό, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά πράγματι τώρα πίστηκα και με αυτά που μου είπατε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να επιβιώσει και θα πρέπει να αναβιώσετε την παράδοση άμα θέλετε να επιβιώσετε σαν χωριό. Και εσείς και οι επόμενες γενιές. Βεβαίως, και... αυτό Τάκη θα προσπαθήσω. Εγώ μόνο και με άλλους τα παιδιά θα τα οργανώσω να κάνω το χωριό κάτι παραπάνω από τι ήταν. Και μην ξεχνάτε ότι το μέλλον αυτού του χωριού είναι ο τουρισμός. Είναι ο τουρισμός, αλλά... Να φτιάξετε ξενώνες. Πρωτοβουλία χρειάζεται ιδιωτική. Μην τα περιμένετε όλα. Υπάρχουν προγράμματα από την αλβανική κυβέρνηση, από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα ψάξουν για να στηριχτούν. Αλλά από ό,τι βλέπω, και επειδή φαίνω γύρω όλα τα χωριά της εθνικής ελληνικής μειονότητας, έχω πιστεί πλέον ότι ο τουρισμός. Αυτοί οι μικροί ξενώνες που εμείς πολλές φορές τους αμφισβητούμε είναι το μέλλον του τόπου. Μπορεί να κρατήσω ακόμα και μια οικογένεια με ψωμί. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς να δούμε τώρα τι θα γίνει μετά αυτό το πρόβλημα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στο χωριό μας και σας εύχομαι καλές επιτυχίες στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να σας υπενθυμίσω ότι πολλοί θα διαρωτηθείτε γιατί Τρίτακη Άγιος Νικόλας, το είπε και λίγο ο πρόεδρος εκεί, αλλά όταν κατάργησε την εκκλησία το πρώην σύστημα, περίπου το 1967, τότε ήταν και η εποχή ηλεκτροδότησης της χώρας. Και το έβαλε το τότε καθεστώς, το κόμμα, το όνομα Τρίτα, που ελληνικά σημαίνει φως. Γιατί δεν το αλλάξαμε, θα πείτε. Και γίνει μια προσπάθεια
από τον τότε πρόεδρο του χωριού, επιθετίας του Παναγιώτη Λιούλου στην Ανδρόπολη, τον κύριο Νίκο Σωτήρη. Μάλιστα τα κατάφερε. Ήρθαν και έγγραφα και νέα σφραγίδα από τον Αγίο Νικόλα. Τελικά άλλαξαν τα πάντα και μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά. Θα πρέπει να ενδιαφερθούν, ρε αδερφέ. Αφού άλλαξε, αφού ήρθε η σφραγίδα και ήρθε ξανά τρίτα από Αγίον Νικόλα, τι θα γίνει? Οι κάτοικοι το ξέρουν Αγίον Νικόλα. Όλοι οι Δρόπολοι τον ξέρουν Αγίον Νικόλα. Γιατί δεν το έχουμε και στα χαρτιά? Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή το μεσημέρι στην Κοσοβίτσα έχουμε γιορτή του κρασού. Με γνωστούς καλλιτέχνες. Ωραίο γλέντι θα έχει. Θα έρθουν και τα παιδιά από Ελλάδα, η αδερφότητα. Έχουμε και πολλές ημέρες ανάπαυσης. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσουμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έδωσε πέρσι στην Κοσοβίτσα ο Λαογραφικός Όμιλος της Δρόπολης, με έδρα την Αθήνα. Πάμε να απολαύσουμε αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια ένα χρόνο πριν. Όλοι στο χορό. Thank you.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται την Κυριακή το μεσημέρι, 1:30. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Δείτε λίγο αυτά τα πλάνα. Βλέπετε τι ωραία. Καλογορανζή. Τα τραβήξαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, 21 του Οκτώβρη. Και όλα αυτά χάρη σε δύο κυρίες, αξιοσέβαστες κυρίες από τη Γορανζή. Τη Βαλεντίνα του Σούτζου και τη Σοφία Νίκα. Εύγε τους, μπράβο τους. Αυτό είναι παράδειγμα προς όλες τις νοικοκυρές σε όλα τα χωριά της Ρόπολης. Και όχι μόνον. Και οι άντρες και τα παιδιά και οι νέοι οφείλουν να κάνουν τέτοια. Να ομορφύνουν το χωριό τους. Πολλά συγχαρητήρια. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το Σάββατο στο Κλεισάρι έχουμε γιορτή του Τσίπουρου. Μην ξεχνάτε. Ωραία παρέα θα είναι εκεί. Σάββατο απόγευμα ουσιαστικά. 3:30. Όλοι στο Κλεισάρι. Εκεί θα περάσετε καλά.
με λίγο τσίπουρο, με κλαρίνο, με τραγούδι, με βιολιά και με ζεστή παρέα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Ψηλά το κεφάλι, αδέρφια. Σας εύχομαι ένα ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία, με αγάπη. Γεια σας.